Κύριε Πρωθυπουργέ Μπορισόφ, κύριε Πρωθυπουργέ Τσίπρα, έχετε τον λόγο. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι στο Βουκουρέστι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας για την θερμή φιλοξενία και να τη συγχαρώ επί τη αναλήψη των καθηκόντων της. Είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, πριν από ένα περίπου χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, η πρωτοβουλία της συνάντησης τεσσάρων βαλκανικών χωρών, τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Σερβίας, μιας χώρας που επιθυμεί και εργάζεται προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια πρωτοβουλία που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει σαν στόχο την συνεργασία για την συνανάπτυξη, την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή που πάντοτε αντιμετώπιζε πολλαπλές προκλήσεις. Είναι μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί από εθνικισμούς, αντιπαραθέσεις, πολέμους, συγκρούσεις. Είναι όμως μια περιοχή που έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες και εμείς βρισκόμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό που θεσμοθετείται αυτή η μορφή της τετραμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, που έχει σαν στόχο πρώτα και κύρια να είμαστε εμείς οι βαλκανικές χώρες που θα καθορίζουμε τις εξελίξεις στην περιοχή μας με βάση τις δικές μας προτεραιότητες, τις προτεραιότητες των λαών μας, των χωρών μας και όχι με βάση τις στοχεύσεις και τις ατζέντες τρίτων. Με σκοπό επαναλαμβάνω και με στόχο τα Βαλκάνια της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της εξωστρέφειας σε μια εποχή δύσκολη, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να δράξουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Το όραμα της συνεργασίας και της συνανάπτυξης των Βαλκανικών χωρών δεν είναι καινούριο όραμα. Είναι ένα όραμα παλιό που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στην ιστορία, αλλά πιστεύω ότι σήμερα όχι μόνο παραμένει, αλλά είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Με όρους σύγχρονους βέβαια, με όρους διαλόγου και όχι με αποκλεισμούς και μονομερείς ενέργειες όπως αυτές που δυστυχώς έχουμε ζήσει και τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια. Επίσης, θα ήθελα να συμφωνήσω με όσα είπε ο Μπόικο για την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και των χωρών των Βαλκανίων, που είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Και πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες μας είναι σαφές πως πρέπει να προσανατολίζονται και προσανατολίζονται προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα είναι ανάγκη για να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα για το μέλλον αυτής της περιοχής, πάντα βέβαια με αιρεσιμότητα ως προς την πλήρωση των κριτηρίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταρρυθμίσεις και διασφάλιση της καλής γειτονίας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει στηρίξει αυτή την προοπτική. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε και ο πρώτος της κύκλος ολοκληρώθηκε με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 15 χρόνια με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης που αφορούσε τα Δυτικά Βαλκάνια και την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ και άλλων χωρών βεβαίως,
Και υπ' αυτή την έννοια έχει αξία και σημασία ότι ξαναπιάνουμε αυτό το νήμα της ατζέντας της Συνόδου της Θεσσαλονίκης το 2003 στη Σόφια σε λίγες μέρες, 16 και 17 Μαΐου, στην Βαλκανική Σύνοδο Ευρωπαϊκής, την Σύνοδο μάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι αυτή η ιδέα της Συνόδου στη Σόφια για τα Δυτικά Βαλκάνια ήταν μια ιδέα που βγήκε από τις δικές μας συναντήσεις και την ανακοινώσαμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στη Βάρνα, στην πρώτη τετραμερή σύνοδο. Ο Μπόικο μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την βουλγαρική προεδρία ως βαλκανική προεδρία. Και υπ' αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία να δουλέψουμε όλοι για να πετύχει και η προεδρία, η βουλγαρική και βαλκανική, αλλά και η σύνοδος της Σόφιας. Και βεβαίως έχει ιδιαίτερη σημασία και η προεδρία της Ρουμανίας το δεύτερο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο του 2019, όπου επίσης και αυτή θα είναι μια προεδρία σημαντική για την περιοχή των Βαλκανίων και θα τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον Σέρβο Πρόεδρο και στηρίζουμε ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, μιας χώρας η οποία έχει εργαστεί σκληρά και εργάζεται σκληρά για αυτήν την προοπτική, την ευρωπαϊκή της προοπτική, μια χώρα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή και μια χώρα η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει υποστεί με τον πιο έντονο τρόπο τις συνέπειες λαθεμένων επιλογών από την πλευρά της Δύσης και ίσως είναι η ώρα να ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες και να επουλωθούν οι μεγάλες πληγές που χαράχθηκαν στα Βαλκάνια με επίκεντρο την Σερβία τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα τέλος να πω και δύο λόγια για όσα συζητήσαμε και αφορούν συγκεκριμένα projects, για το πώς δηλαδή θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Σήμερα είχαμε νομίζω μια επικοδομητική συζήτηση, διότι εστιάσαμε πολύ συγκεκριμένα σε πολλά και διαφορετικά τέτοια projects. Συγκρατώ την ιδιαίτερη έμφαση που δώσαμε στην προσέλκυση επενδύσεων για αυτό που ονομάζουμε διασυνδεσιμότητα των Βαλκανίων, την διασύνδεση, την οδική, τη σιδηροδρομική, την ψηφιακή ανάμεσα στις χώρες μας. Μια σειρά από projects τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία. Βεβαίως συγκρατώ την διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με την Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη με σιδηροδρομική γραμμή. Συγκρατώ το εξαιρετικά σημαντικό project της οδικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βουκουρέστη. Ένα έργο το οποίο προφανώς θα αυξήσει τις ήδη εξαιρετικές τουριστικές ροές από την Ρουμανία και την Βουλγαρία προς την Ελλάδα, αλλά και αντίστροφα. Συγκρατώ βεβαίως τη διασύνδεση την σιδηροδρομική της Θεσσαλονίκης με το Βελιγράδι και προφανώς να μην παραλείψω και ένα εξαιρετικό έργο που αφορά τον τομέα της ενέργειας που είναι ο IGB από την Αλεξανδρούπολη προς τη Βουλγαρία και ο κάθετος άξονας προς την Ρουμανία. Έργα τα οποία μπορεί να δώσουν μια άλλη πνοή στην περιοχή και να αναδείξουν την αξία της συνεργασίας
των χωρών μας σε όλους τους τομείς. Και έργα για τα οποία προφανώς και θα διεκδικήσουμε την άντληση κονδυλίων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλους πιθανούς επενδυτές και από άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία 16-1, στην οποία η Ελλάδα μέχρι σήμερα συμμετέχει ως παρατηρητής και προτίθεται το επόμενο διάστημα να αγκαλιάσει πιο στενά αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Πρόεδρο της Σερβίας για αυτή την πολύ ουσιαστική συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει το τελευταίο διάστημα και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να την εμβαθύνουμε, και να ανακοινώσω ότι η επόμενη σύνοδος θα έχω την χαρά να την φιλοξενήσει η Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη περί τα τέλη του Ιούνιου, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες μας, ενδεχομένως και με την παρουσία των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών των χωρών μας, καθότι έχω την αίσθηση ότι επικεντρώσαμε ειδικότερα σε project μεταφορών και υποδομών, και άρα η παρουσία τους στην επόμενη συνάντηση ίσως είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στο βήμα της έναρξης υλοποίησης αυτών των πρωτοβουλειών. Σας ευχαριστώ πολύ.